Τι και τα λέω, ύστερα αν βρεθεί μεταξύ σας να μην γίνεται. Τα ίδια ήταν. Εγώ τουλάχιστον τα ίδια λέω και μπροστά τους. Υπάρχουν και πολλοί που δεν μου λένε ούτε καλημέρα. Α, υπάρχουν κι αυτοί. Υπάρχουν, όχι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί βουλευτές που με συναντούν στο διάδρομο και δεν λένε ούτε καλημέρα, ούτε γεια σου. Γυρίζουν μου την άλλη πλευρά. Διότι είναι θυμωμένοι, εκνευρισμένοι, τσακωμένοι μαζί μου. Μάλιστα. Τρώνε τα ρούχα τους, ξέρω εγώ τι κάνουν. Εντάξει. Όμως δεν πάβεται από. Δεν πάβει εγώ δεν είμαι πολιτικός. Εγώ θεωρούμε ότι είμαι ένας παρήσαχτος που τους εγέλασα και βρέθηκα μέσα στη Βουλή. Έτσι είναι η προσέγγιση τους. Γι' αυτό και έχουν αλλάξει το εκλογικό νόμο, μπα και καταφέρουν να μετάξουν Vox. Αλλά... θα μου κάνουν έξωση. Κύριε Περδίκη, ναι. Τούτο που είπα προηγουμένως ότι μου αρέσει η ειλικρίνεια σας. Έτσι, να ακούμε τα εσαλήθεια και στα πράγματα όπως είναι. Γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο ο κόσμος να είναι εμπουχτισμένος και να μην έχει εμπιστοσύνη γενικότερα, ζητούν είναι κακό, θεωρώ. Δεν ξέρω τα λέω, εγώ αλλά... δεν μπήκα σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα, το γεμάτο βρώμα, υποκρισία, προδοσίες, για να λέω και ψέματα από πάνω ή και να έχω πρόβλημα με τη σύνδεση μου. Αρκούν τα προβλήματα που έχω με τους έξω. Έτσι. Αρκούν τα προβλήματα που έχω να κάνω με τις τρικλοποδιές των αντιπάλων, με τις πισόπλατες μαχαιριές, με την αδυναμία πολλών ανθρώπων να ανταποκριθούν σε αυτό που εγώ περιμένω ότι πρέπει να κάνουν. Στην οικονομική δυσκολία που έχουμε σαν μικρό πολιτικό χώρο, έτσι, έχω τόσα πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσω έξω από τον εαυτό μου, που νομίζω ότι δεν με σηκώνει να έχω πρόβλημα και με τον εαυτό μου. Δηλαδή να λέω πράγματα που δεν τα πιστεύω ή να έχω προβλήματα συνείδησης. Λέω λοιπόν την αλήθεια. Είμαι με τον εαυτό μου εντάξει, καθαρός, κρυστάλλινος, λέω αυτό που νιώθω, λέω αυτό που πιστεύω, με τη συνείδησή μου τα έχω 100% εντάξει, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω όλα αυτά που είναι απ' έξω, τα οποία απ' έξω είναι δράκι, είναι τέρατα προσπάθεια που έχω να αντιμετωπίσω. Έτσι.